Κύριε Υπουργέ, το πρόβλημα το οποίο το έχουμε αναδείξει στη Βουλή και πριν από 2 χρόνια περίπου, με ερώτηση, και σήμερα το επαναφέρουμε, είναι το εξής. Έχει το εξής σύντομο ιστορικό. Το Σεπτέμβριο του 2013, λόγω της κατάργησης 3 νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης, του Λιμωδών, το Δερματολογικό και το ΙΚΑ Παναγία στην Καλαμαριά, τέθηκαν λοιπόν τότε σε διαθεσιμότητα συνολικά 197 υπάλληλοι που υπηρετούσαν σε αυτά, είτε ως μόνιμοι είτε με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Αφού μαζί με το κλείσιμο, όπως είναι γνωστό, και την κατάργηση αυτών των νοσοκομείων, καταργήθηκαν και οι οργανικές και οι προσωποπαγείς θέσεις αυτών των εργαζομένων. 170 οι εργαζόμενοι από το ΙΚΑ Παναγία της Καλαμαριάς, 20 από το Λιμωδών της Θεσσαλονίκης και 7 από το Δερματολογικό. Μαζί με αυτούς, όμως, την ίδια τύχη είχαν και δεκάδες εργαζόμενοι σε μονάδες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της Θεσσαλονίκης, όπως και πολλές εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, από τα 13 συνολικά νοσοκομεία που καταργήθηκαν τότε από την κυβέρνηση, τη συγκυβέρνηση μάλλον, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, καθώς όλοι αυτοί τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας χωρίς καμία δική τους υπετιότητα. Όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι τώρα, μετά τη λήξη της διαθεσιμότητάς τους, ανέλαβαν ύστερα από 2 με 3 μήνες περίπου κανονικά καθήκοντα σε διάφορα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Μιλώ για τους 197 των 3 νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης. Ανέλαβαν λοιπόν καθήκοντα στο Θεαγένιο, το ΑΧΕΠΑ, το Ιπποκράτιο ή επέστρεψαν σε υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. 12 μάλιστα από αυτούς τους εργαζόμενους στάλθηκαν για δουλειά στην Αθήνα. Εδώ τους δόθηκαν οργανικές θέσεις για να εργαστούν από τη Θεσσαλονίκη. Και συγκεκριμένα οι περισσότεροι από αυτούς στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Το Μάιο του 2017, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, δεν θα αργήσω, ψηφίστηκε ένας νόμος, ο 4472, ο οποίος στο άρθρο του το 153 και στην παράγραφο 5 ορίζει το εξής. Ακούστε το. Αν ο λειτουργός ή ο υπάλληλος επιστρέφει στα καθήκοντά του μετά από τη θέση του σε διαθεσιμότητα με υπετιότητα της υπηρεσίας, για το διάστημα αυτό καταβάλλεται το σύνολο των αποδοχών του, για το διάστημα της διαθεσιμότητας δηλαδή. Παρ' όλα αυτά και μέχρι σήμερα όμως, κύριε Υπουργέ, οι εργαζόμενοι αυτοί ακόμα περιμένουν να πάρουν τους μισθούς της δίμηνης, τρίμηνης διαθεσιμότητάς τους. Σας ρωτάμε λοιπόν τι προτίθεστε να κάνετε εσείς και η κυβέρνησή σας φυσικά, στην οποία ανήκετε, ώστε να επιστραφούν επιτέλους τα χρηματικά ποσά που παρακρατήθηκαν τότε από αυτούς τους υπαλλήλους στο πλαίσιο της διαθεσιμότητάς τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Δελή, το προσωπικό τόσο των συγκεκριμένων νοσοκομείων που αναφέρεται στην ερώτησή σας, όσο και τη συνόλου των νοσοκομείων της 1ης, 2ης και 4ης υγειονομικής περιφέρειας, στα οποία καταργήθηκαν οργανικές και προσωποπαγείς θέσεις, κατ' εφαρμογή του άρθρου 90 του νόμου 4172 του 2013, δεν τέθηκε σε διαθεσιμότητα με υπετιότητα της υπηρεσίας, δηλαδή από σφάλμα αυτής, αλλά κατ' εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων. Μια ενδεικτική περίπτωση πετιότητας εισφάλματος υπηρεσίας θα ήταν αν είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα ορισμένοι υπάλληλοι που όφυλαν να εξαιρεθούν δυνάμεις συγκεκριμένων διατάξεων από το διοικητικό μέτρο της διαθεσιμότητας και επανέρχονταν στην υπηρεσία για την αποκατάσταση του εισφάλματος. Το γεγονός ότι το εν λόγω προσωπικό μετατάχθηκε ή μεταφέρθηκε σε άλλη θέση σύμφωνα με την προβλεπόμενη στις οικίες διατάξεις διαδικασία δεν συνιστά υπετιότητα εισφάλματος υπηρεσίας. Επομένως, δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 153, παράγραφος 5 του νόμου 4472 για τα ειδικά μισθολόγια τα οποία επικαλείστε και η οποία προβλέπει ότι αν ο λειτουργός ή ο υπάλληλος επιστρέψει στα καθήκοντά του μετά από τη θέση του σε διαθεσιμότητα με υπετιότητα της υπηρεσίας, για το διάστημα αυτό καταβάλλεται το σύνολο των αποδοχών του. Αντίστοιχη είναι και η διάταξη του άρθρου 25, παράγραφος 5 του νόμου 4354 του 2015, για τους υπαλλήλους που υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο, όπως οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ΔΑΧ. Επιπλέον, με το άρθρο 39 του νόμου 4369, ορίστηκε ότι ο χρόνος κατά τον οποίο οι υπάλληλοι τελούσαν σε διαθεσιμότητα δυνάμει των διατάξεων, μεταξύ άλλων του νόμου 4093 του 12, λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξή τους. Δεν υπήρξε ωστόσο πρόβλεψη για την επιστροφή των παρακρατηθέντων αποδοχών των εν λόγω υπαλλήλων για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τελούσαν σε διαθεσιμότητα.
Και σε συνέχεια των παραπάνω, οι υπάλληλοι του Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης, του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο, του πρώτου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ο Άγιος Παύλος, για το διάστημα που τελείωσαν σε διαθεσιμότητα, δεν προβλέπεται να λάβουν το σύνολο των αποδοχών, αλλά μόνο τα 3/4 αυτών πλέον των ασφαλιστικών εισφορών που κάλυπτε ο φορέας προέλευσης, μειωμένων κατά τα προβλεπόμενα. Η δε διάταξη του άρθρου 7 του νόμου 4558 του 2018, σύμφωνα με την οποία επιστρέφονται τα χρηματικά ποσά που παρακρατήθηκαν στο πλαίσιο της διαθεσιμότητας στους υπαλλήλους που ανήκαν οργανικά στο νοσοκομείο Φλέμινγκ, αφενός κατονομάζει συγκεκριμένο νοσοκομείο, αφετέρου δεν προσδιορίζει ποιους υπαλλήλους αφορά, ποιες περιπτώσεις διαθεσιμότητας και ποια χρονική περίοδο. Δεν θα μπορούσε συνεπώς σε εφαρμογή της να κινηθεί διαδικασία για να επιστραφούν τα παρακρατηθέντα στους υπαλλήλους άλλων φορέων του Υπουργείου Υγείας που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, και δεν είναι κατανοητό, επιτρέψτε μου να πω, πως ο τότε αναπληρωτής Υπουργός Υγείας καλούσε τις διοικήσεις των νοσοκομείων να μεριμνήσουν για την επιστροφή των παρακρατηθέντων, όπως αναφέρεται ότι δήλωσε το Φεβρουάριο κατά τη συζήτηση του 2019, κατά τη συζήτηση παλαιότερης επίκαιρης ερώτησης για το ίδιο θέμα. Συνοψίζοντας επομένως και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, δεν διαπιστώνεται ότι υπάρχει διοικητική εκκρεμότητα σε σχέση με την καταβολή του συνόλου των αποδοχών υπαλλήλων που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα, δεδομένου ότι η θέση τους δεν οφειλόταν σε υπετιότητα ή σφάλμα της υπηρεσίας, αλλά σε εφαρμογή συγκεκριμένων νομικών ρυθμίσεων. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ελάτε, κύριε συνάδελφε. Ναι, νομίζω ότι η απάντηση, η πρωτολογία του κυρίου Υπουργού έβγαλε μια είδηση, μόνο που αυτή η είδηση είναι πολύ αρνητική για τους εργαζόμενους. Τους λέτε ότι δεν πρόκειται να πάρουν αυτά τα παρακρατηθέντα ποσά πίσω. Αυτό καταλάβαμε και αυτό είπατε στην ουσία. Γιατί, πού το θεμελιώνετε αυτό, λέτε ότι αυτό που έγινε, η θέση του σε διαθεσιμότητα, δεν ήταν με υπαιτιότητα της υπηρεσίας, αλλά ήταν, λέει, κατ' εφαρμογή των κειμένων διατάξεων. Συγγνώμη, κύριε Υπουργέ, κοροϊδευόμαστε τώρα. Ποιος ψήφισε αυτές τις διατάξεις? Δεν ήταν η υπηρεσία, δεν ήταν η τότε κυβέρνηση? Δεν είναι νόμος αυτό που, αυτός που, δεν ήταν νόμος που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση ο 4172, το άρθρο 90, ποιο είναι, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Μήπως βγήκαν στη διαθεσιμότητα οι εργαζόμενοι αυτοί με δική τους υπαιτιότητα? Γιατί ο νόμος που ψηφίστηκε το 2017 λέει, τον οποίο εσείς τώρα πριν από λίγο δυστυχώς αμφισβητήσατε, αλλά αυτός ο νόμος ισχύει όμως, λέει ότι θα πάρουν το σύνολο των παρακρατηθέντων μισθών πίσω εφόσον δεν έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα με δική τους υπαιτιότητα. Τι πιο απλό? Αυτό που θέλουμε να πούμε, κύριε Υπουργέ, είναι ότι αυτοί οι μισθοί, τους οποίους τους δικαιούνται οι εργαζόμενοι, δουλεύανε και ξαφνικά τους ήρθε η κεραμίδα στο κεφάλι ότι τίθενται σε διαθεσιμότητα. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά τι έγινε τότε το καλοκαίρι του 2013 με τα 13 νοσοκομεία που έκλεισαν μέσα σε μια νύχτα από την τότε συγκυβέρνηση. Αυτοί λοιπόν οι παρακρατημένοι μισθοί δεν τους έχουν επιστραφεί από το 2013 εδώ και 2 χρόνια. Εδώ και χρόνια μάλλον 4 από το 2017 που ψηφίστηκε ο νόμος. Παρά τις υποσχέσεις του τότε αναπληρωτή υγείας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος διαβεβαίωνε τότε, γιατί είχαμε κάνει και τότε μια σχετική επίκαιρη ερώτηση, ότι έχει κινηθεί, έλεγε, η διαδικασία για να τους επιστραφούν τα χρήματα με βάση τη ρύθμιση που έγινε με το νοσοκομείο Φλέμινγκ. Γιατί, και οφείλετε να το γνωρίζετε και αυτό, έγινε και ειδική ρύθμιση για τους εργαζόμενους του Αμαλία Φλέμινγκ που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, και αυτό συνιστά βεβαίως νομικό προηγούμενο, συνιστά νομολογία. Πρέπει να εφαρμοστεί και στα άλλα τα νοσοκομεία. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί μόνο σε ένα νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά, ουδέποτε επιστράφηκαν αυτά τα χρήματα, και εντωμεταξύ τον Ιούλιο του 2009 γίνεται η κυβερνητική εναλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία να παίρνει τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Α, ξέχασα να πω ότι ο τότε αναπληρωτής υγείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ καλούσε με έγγραφό του τις διοικήσεις των νοσοκομείων να μεριμνήσουν για την επιστροφή των παρακρατηθέντων. Αυτά είναι αποφάσεις, είναι έγγραφα υπογεγραμμένα από υπουργούς.
Λοιπόν, γίνεται λοιπόν η κυβερνητική εναλλαγή και παρά το ότι υπάρχει ο σχετικός νόμος, ο 4172 του 17, που προβλέπει ρητά την επιστροφή αυτών των παρακρατηθέντων και που τώρα εσείς δυστυχώς αμφισβητείτε, παρά το ότι υπάρχει ο νόμος 4558 του 18, που προβλέπει ειδική ρύθμιση για τους εργαζόμενους του Αμαλία Φλέμινγκ που τέθηκαν τότε στη διαθεσιμότητα και όπως είπαμε αυτό συνιστά νόμικο προηγούμενο, έρχεται λοιπόν το 2020 η διοίκηση της 4ης υγειονομικής περιφέρειας, την οποία διοίκηση εσείς διορίσατε κύριε Υπουργέ, η κυβέρνησή σας, και αντί να μεριμνήσει για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του κράτους για την επιστροφή των παρακρατηθέντων, μιλάμε για δύο μισθούς, για τμήματα των μισθών, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς είχαν πάρει μόνο το 25%. Όσοι τυχόν είχαν πάρει το 75% του ζητήθηκαν και τα χρήματα πίσω. Ρωτήστε για να μάθετε. Κάνει κάτι άλλο λοιπόν η διοίκηση της 4ης υγειονομικής περιφέρειας. Με έγγραφό της αναθέτει παρακαλώ σε δικηγορικό γραφείο τη γνωμοδότηση για το αν πρέπει, λέει, να επιστρέψει τα παρακρατηθέντα στους εν λόγω εργαζόμενους. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η διοίκηση της 4ης ΙΠΕ είπε, ρωτάει αν θα πρέπει να εφαρμόσει το άρθρο του νόμου που ισχύει για την επιστροφή των παρακρατηθέντων. Γιατί εμείς αυτό καταλαβαίνουμε. Εν πάση περιπτώσει, η συνέχεια του αντιλαϊκού κράτους σε όλο της το μεγαλείο αποτυπώνεται εδώ και η κοροϊδία και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από τη δική σας κυβέρνηση, μόνο που η δική σας κυβέρνηση φαίνεται ότι τώρα επιλέγει να κλείσει οριστικά την πόρτα για αυτούς τους 2 με 3 μισθούς που δικαιούνται οι εργαζόμενοι και που χωρίς καμία δική τους ευθύνη τους αφαίρεσαν οι τότε κυβερνήσεις. Δεν ξέρω τι έχετε σκοπό να πείτε στη δευτερολογία σας. Αυτό που ξέρω είναι, επειδή μας ακούν και οι εργαζόμενοι αυτοί, ωραία, εντάξει, στα νοσοκομεία, νομίζω ότι συνάδελφε, θα πρέπει να το διεκδικήσουν οι ίδιοι με τους δικούς τους αγώνες και βεβαίως με τις δικές τους προσπάθειες προκειμένου να πάρουν τελικά... Ευχαριστούμε κύριε συνάδελφε.